στους φόβους πολλών που λένε ότι αν κάτι εκτροχιαστεί σε αυτή τη διαδικασία, στη γειτονική χώρα, στη Φύρωμη, η Ελλάδα θα έχει επιστροφή από τον δρόμο που ουσιαστικά έχει χαράξει. Η συμφωνία προβλέπει όλα αυτά τα οποία λέτε και απαντάει στους φόβους και στις αγωνίες όλων. Τι προβλέπει συγκεκριμένα? Ότι για να τεθεί η συμφωνία σε ισχύ θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα. Και τότε και μόνο τότε η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται να φέρει την συμφωνία στο ελληνικό κοινοβούλιο για να ζητήσει την κύρωσή της. Μόνο μετά από αυτή την κύρωση θα τεθεί σε ισχύ και επομένως θα είναι δεσμευτική. Ξέρετε, και για να μην έχετε έτσι μια ένταση χτες. Αυτό που είπε ο κύριος Ζάεφ στην ομιλία του. Μίλησε για Μακεδόνες, Έλληνες και Ευρωπαίους. Τους έχουμε δώσει, ρωτάει ο κόσμος, το δικαίωμα να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες? Δεν το ζητούσαν από εμάς αυτό το δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα ο καθένας το έχει με βάση τον αυτοπροσδιορισμό. Όπως λένε μένα Δημήτρη, τον άλλο Θανάση, τον τρίτο Βαγγέλη και τον τέταρτο Ζόραν, κατά τον ίδιο τρόπο ο κάθε λαός έχει αναφέρει το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται με τον τρόπο που θεωρεί ότι ταιριάζει και αρμόζει στην ιστορία του λαού του. Επομένως, μια συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει κατά κανέναν τρόπο τους όρους αυτοπροσδιορισμού κοινωνιών, λαών, ακόμη και ανθρώπων. Αυτό που μπορεί να κάνει, και αυτό κάνει, είναι να καθορίσει τα όρια εντός των οποίων ο κάθε λαός ονομάζει τον εαυτό του, ο κάθε λαός και το κάθε κράτος λειτουργεί στις διεθνείς και στις εσωτερικές του σχέσεις. Είναι Μακεδόνες ή είναι Μακεδόνες? Εδώ τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Κατά τους ίδιους και κατά τους όρους που προσδιορίζουν τους εαυτούς τους, λένε ότι είναι Μακεδόνες κατά τον ίδιο τρόπο που και οι Έλληνες της Μακεδονίας που ανήκει στην Ελλάδα, το 51% της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας, λένε... Οι ξένοι θα τους λένε Μακεδόνες ή Βορειομακεδόνες, διότι είδαμε στην Ιθαγή. Δεν υπάρχει τι θα τους λένε. Οι ξένοι εδώ και πάνω από 50 ναι, με αυτή χρόνια τη συμφωνία αλλάζει και κάτι. 26 χρόνια τώρα που έχει υπάρξει αυτό το κράτος ως ανεξάρτητο κράτος, τους αποκαλούν Μακεδόνες. Με αυτή τη τώρα, συμφωνία αυτό που αλλάζει με κάτι τη συμφωνία είναι ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να σας πω ότι γίνονται αποδεκτά και στην Ελλάδα, τα οποία λένε Μακεδόνας, θα υπάρχει μία κάθετος που θα λέει πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό θα έχει σημασία. Λένε ότι αποδεχθεί κατ' ουσιαστικά το δόγμα του μακεδονισμού. Δηλαδή ότι αν υπάρχουν Μακεδόνες εκεί και προφανώς υπάρχουν Μακεδόνες και εδώ, μπορεί αργότερα κάπου παρακάτω να μην έχουμε έναν προνομιακό συνομιλητή όπως είναι ο Ζάεφ και να έχουμε έναν επόμενο Γκρούευσκι. Εκεί να έρθει και να πει: παιδιά, αυτή είναι ένα έθνος. Υπάρχει μια τεράστια φοβικότητα από κύκλους της ελληνικής δεξιάς κατά κύριο λόγο που αναπαράγουν αυτού του τύπου την επιχειρηματολογία. Πρόκειται περί πλήρους ανοησίας και θα σας πω γιατί. Διότι αυτή τη στιγμή με τη συμφωνία, για να μην πάμε σε πιο πολύπλοκα πράγματα, το γειτονικό μας κράτος αναγνωρίζει πρώτον ότι δεν έχει, ότι θα πρέπει να απαλληφθεί, μάλλον αποδέχεται ότι θα πρέπει να απαλληφθεί κάθε υπόνοια αλυτρωτισμού από το Σύνταγμά της πρώτον, και δεύτερον αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται για πρώτη φορά. Επομένως, ο αλυτρωτισμός, ξέρετε, προϋποθέτει αλύτρωτους πληθυσμούς. Από τη στιγμή που αναγνωρίζεται στη συμφωνία ότι δεν υπάρχουν αλύτρωτοι πληθυσμοί, διαλύεται και κάθε υπόνοια αλυτρωτισμού από το γειτονικό κράτος. Δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι μια έτσι κινδυνολογική κριτική η οποία γίνεται στη συμφωνία. Να σας πω και κάτι περισσότερο, διότι πολλά έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα. Ξέρετε ότι από την περίοδο του τέλους του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα η ελληνική εξωτερική πολιτική ήταν υπέρ του δόγματος του μακεδονισμού και επιχειρηματολογούσε διεθνώς για την ανάγκη ύπαρξης ανεξάρτητου μακεδονικού κράτους, καθώς θεωρούσε από όλες τις κυβερνήσεις της Ελλάδας από το 1875 περίπου, 1872 ιδρύεται η Βουλγαρική Εξαρχία, και ξεκινά η προσπάθεια
της Βουλγαρίας να προσαρτήσει ένα μεγάλο κομμάτι της Μακεδονίας. Και η ελληνική εξωτερική πολιτική τότε, αναγνωρίζοντας το δόγμα του μακεδονισμού, επιχειρηματολογούσε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου μακεδονικού κράτους για τον απλούστατο λόγο ότι θεωρούσε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στον βουλγαρικό εθνικισμό. Επομένως, καλό είναι να προσέχουμε λίγο περισσότερο, να διαβάζουμε λίγο περισσότερο και να μην πυροβολούμε τον κόσμο με την αγραμματοσύνη και την αμορφωσιά μας. Θα σας πω το εξής, κυρία Ιωάννου, επειδή έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα όλο το τελευταίο διάστημα. Αυτό το κεφάλαιο της έξαρσης των εθνικισμών του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα κλείνει οριστικά με τη συμφωνία αυτή, η οποία καθορίζει πια με συγκεκριμένους όρους το modus vivendi μεταξύ των δύο λαών και των δύο κρατών μας. Να σας ρωτήσουμε δύο πράγματα που ίσως οι πολίτες δεν τα έχουν καθαρά στο μυαλό τους. Το πρώτο, αυτή η συμφωνία δημιουργεί νομικά τετελεσμένα? Διότι θα έχετε ακούσει το επιχείρημα ότι αν για παράδειγμα ξεκινήσει η ένταξη στο ΝΑΤΟ, μετά θα είναι πολύ δύσκολο εάν οι γείτονες δεν μπορούν να κάνουν όλα αυτά που έχουν υποσχεθεί, να ξεενταχθούν ή να γυρίσει πίσω. Δεν υπάρχει καμία ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει κανένα νομικό τετελεσμένο. Η πρόσκληση την οποία θα πάρουν οι γείτονές μας για το ΝΑΤΟ θα είναι μια πρόσκληση υποαίρεση. Δηλαδή θα λέει ότι σας καλούμε στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ θα το λέει αυτό. Ποιους καλούμε όμως, τα Σκόπια ή τη Βόρεια Μακεδονία? Τη Βόρεια Μακεδονία, διότι ως Βόρεια Μακεδονία θα γίνει η αίτηση για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Υπό την αίρεση ότι θα κερδιθεί το δημοψήφισμα από τον κύριο Ζάεφ και τη θέση για την μετονομασία της γείτονος και θα αλλάξει το Σύνταγμα. Εφόσον δεν πληρωθούν αυτά τα βήματα, τότε η πρόσκληση είναι αυτοδικαίως άκυρη. Και σας λέω και το εξής. Ναι. Για να ενταχθεί μια χώρα στο ΝΑΤΟ, δεν αρκεί η πρόσκληση. Χρειάζεται κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης από το σύνολο των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Εντάξει, και θα σας πει κάποιος να κυρώσουν 27 και εμείς θα είμαστε 28 και θα μπορούμε έναν 27 συμμάχο να πούμε. Αυτό το εξηγώ για να πω ότι η πρόσκληση δεν είναι ένταξη. Υπάρχει και το πρόσθετο επιχείρημα ότι η πρόσκληση στέλνεται υπό αίρεση. Δηλαδή, υπό την αίρεση της μετονομασίας. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, δεν έχουμε απολέσει κανένα διαπραγματευτικό όπλο, αν θέλετε, διότι αυτό ακούστηκε τις τελευταίες 3-4 μέρες, ως το ίστατο επιχείρημα. Έχουμε όλων επιστροφή, αλλά αυτή τη διάγραμμα, όλων κύριε Τζανακόπλε, για παράδειγμα, μέχρι πότε ο κύριος Ζάεφ μπορεί να κάνει αυτά? Με βάση τη συμφωνία πρέπει να έχει ολοκληρώσει το δημοψήφισμα και τη συνταγματική αναθεώρηση εντός του 2018. Α, μέχρι τέλος του 2018. Και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε, γιατί άκουσα προσεκτικά τη Νέα Δημοκρατία και είδα ότι απέφυγαν να πούν ότι, για παράδειγμα, εάν αυτή η συμφωνία έρθει προς κύρωση επί των δικών τους ημερών, πείτε ότι κάτι γίνεται, μεσολαβούν εκλογές κτλ. Δεν άκουσα με σαφήνεια να λένε ότι εμείς θα αποτρέψουμε αυτή τη συμφωνία όταν έρθει στη Βουλή. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η συμφωνία που υπογράφηκε χθες στις Πρέσπες δεσμεύει το κράτος, δηλαδή δεσμεύει και μια επόμενη κυβέρνηση, η οποία υποχρεωτικά, εάν ο ΖΑΕΦ θα κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει, θα πρέπει να την κυρώσει. Το Διεθνές Δίκαιο είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα. Τέλος πάντων, μην πάμε σε αυτή την συζήτηση. Είναι αρκετά τεχνική και είναι πολύ πιθανό να κουράσουμε. Ως προς τι δεσμευόμαστε με βάση τη συμφωνία και με βάση τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τη Σύμβαση της Βιέννης? Για ένα και μόνο πράγμα. Με καλή πίστη το ελληνικό κράτος που εκπροσωπείται από την κυβέρνησή του να προσπαθήσει να κυρώσει τη συμφωνία. Ο κύριος Ζάεφ, για να το πάμε από την άλλη μεριά, θα έχει ευθύνη αν χάσει το δημοψήφισμα? Βέβαια. Όχι. Γιατί? Δεν θα έχει διεθνή ευθύνη. Όχι, μόνο πολιτικά. Το κράτος, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αν ο κύριος Ζάεφ χάσει το δημοψήφισμα. Δεν τίθεται ζήτημα διεθνούς ευθύνης εδώ. Το γεγονός ότι θα υποστεί πολιτική κριτική, ότι θα έχει, θα έχει χάσει μια πολύ μεγάλη πολιτική μάχη, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως είναι ανοιχτό και ξέρετε ότι η πολιτική έχει ρίσκα. Δεν πρόκειται όμως για ζήτημα νομικό. Πρόκειται για ζήτημα πολιτικό. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τα αυτά ισχύουν και για τη χώρα μας. Άρα λοιπόν, ως προς τι δεσμεύεται η χώρα μας με την υπογραφή με βάση το άρθρο 18 της συνθήκης της Σύμβασης Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθήκων, ότι θα πρέπει με καλή πίστη να προσπαθήσει να πληρώσει τα βήματα που απαιτούνται για να τεθεί η συμφωνία σε ισχύ και τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν τα πληρώσει όλα αυτά τα βήματα, είτε είσαστε εσείς κυβέρνηση, είτε είναι μια άλλη κυβέρνηση, δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι. Δεν θα είναι υποχρεωμένη να την κυρώσει αυτή τη συμφωνία? Σας ξαναλέω, θα πρέπει να προσπαθήσει να την κυρώσει.
και έχω την εδραία πεποίθηση ως προς αυτό δεσμεύεται, να προσπαθήσει να ακυρώσει τη συμφωνία. Δηλαδή, να σας το πω πάρα πολύ απλά, δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να πάει στο ελληνικό κοινοβούλιο και να εισηγηθεί εναντίον της συμφωνίας. Το τι θα πράξει το ελληνικό κοινοβούλιο είναι ζήτημα του ελληνικού κοινοβουλίου και δεν τίθεται ζήτημα διεθνούς ευθύνης για οποιαδήποτε απόφαση πάρει το ελληνικό κοινοβούλιο. Όμως, σας ξαναλέω ότι τα νομικά ζητήματα δεν είναι τα κύρια εδώ. Αυτό που είναι το κύριο είναι ότι είναι αναγκαία η επίλυση αυτής της διένεξης, η οποία στερεί διπλωματικό κεφάλαιο, πολιτικό κεφάλαιο από τη χώρα, τη στιγμή που έχουμε πολύ σημαντικότερα προβλήματα, όπως γνωρίζετε, με τους ανατολικούς γειτονές μας αφενός, και αφετέρου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο πολιτικής συνεργασίας, οικονομικής συνεργασίας, αλληλεγγύης, φιλίας στα Βαλκάνια, κλείνει έναν ολόκληρο κύκλο εθνικιστικών εξάρσεων που εκτιμώ ότι είναι και το πρωταρχικό πολιτικό κέρδος από αυτήν τη συμφωνία. Και λένε κάποιες ήπιες φωνές στην Ελλάδα που δεν τους αρέσει η συμφωνία αυτή γιατί τους ενοχλεί η λέξη Μακεδονία μας. Μην γελιόμαστε, τους περισσότερους αυτό τους ενοχλεί. Δεν θα μπορούσε η μεγάλη Ελλάδα, μια μεγάλη χώρα, να μπορέσει να αποφύγει το συγκεκριμένο όνομα, το Μακεδονία. Να ολοκληρώσω. Ή τελικά η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε, έφτασε μέχρι εκεί και θεωρούσε ότι αν πιέσει παραπάνω θα σπάσει η συμφωνία και θα έχουμε εμείς μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του, αλλά πριν από αυτό, να σας πω ότι η σύνθετη ονομασία, ονομασία δηλαδή που εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία, ναι, αλλά σύνθετη, ήταν η γραμμή της χώρας μας ήδη από το 1995. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Επομένως, και Μακεδονία μας έλεγε 140 κράτη τόσα χρόνια. Το αν κάποιος διαφωνεί με τη σύνθετη ονομασία, βεβαίως είναι δικαίωμα. Ωστόσο, μου λέτε αν η ελληνική κυβέρνηση μπορούσε να μην υλοποιήσει και να μην προσπαθήσει να υλοποιήσει την πολιτική της θέση που ήταν και πολιτική θέση του ελληνικού κράτους εδώ και περίπου 20 χρόνια. Νομίζω ότι είναι λίγο παράδοξο αυτό. Ωστόσο, για αυτούς λοιπόν, για αυτές τις ήπιες φωνές που λέτε και μιλούν για την μεγάλη Ελλάδα η οποία θα μπορούσε να έχει επιβάλει το, θα μπορούσε να έχει επιβάλει με το έτσι θέλω μια διαφορετική ονομασία. Ενδεχομένως να μπορούσε να γίνει αυτό. Ξέρετε, με πολύ καταστρεπτικές συνέπειες έγινε αυτό και το 1918 μετά την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι νικητές του, η Γαλλία και η Βρετανία, επέβαλαν στη Γερμανία τη Συνθήκη των Βερσαλιών. Ξέρετε, δεν έχουμε πόλεμο, δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε τίποτα. Ξέρετε τι επακολούθησε. Θέλω να σας πω ότι στο επίπεδο των διεθνών συμφωνιών έχεις δύο επιλογές. Ή να εξαναγκάσεις τον αδύναμο σε μια πλήρη καταράκωση, σε μια πλήρη υποταγή στις εντολές του ισχυρότερου και, και στη βούληση του ισχυρότερου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δημιουργείς μια συμφωνία που είναι θνησιγενής, είναι δηλαδή έτοιμη προς κατάρρευση ανά πάσα στιγμή. Δεν είμαστε εχθροί, είμαστε ευθύνοι, να πάμε να συνεργαστούμε. Ή προσπαθείς να δημιουργήσεις μια συμφωνία και να καταλήξεις σε μια συμφωνία η οποία είναι βιώσιμη, η οποία δεν θίγει την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια κανενός εκ των μερών, και νομίζω ότι αυτή είναι η σόφρον πολιτική την οποία ακολούθησε το ελληνικό κράτος και αυτή έπρεπε να ακολουθήσει. Θα ήθελα να πάμε λίγο και στο πολιτικό σκέλος όμως και στα πολιτικά απόνερα, διότι το προηγούμενο διάστημα ψέγατε τη Νέα Δημοκρατία για πολλές θέσεις στο εσωτερικό της. Εκείνοι βγήκανε μασίφ από την πρόταση Μομφής, εντάξει, και πώς αλλιώς εσείς δεν ξέρω, ενισχυμένοι ή λαβωμένοι, γιατί χάσατε τον Δημήτρη Καμένο. Και βεβαίως υπήρξε και κάποιες ήταν εχμές από κυβερνητικό αξιωματούχο. Νομίζω ότι ο κύριος Δημήτρης Καμένος ήταν χαμένος εδώ και αρκετό καιρό. Διάβασα μία διαρροή που τον χαρακτηρίζει την τελευταία εφεδρεία της διαπλοκής, αλλά ο κύριος Δημήτρης Καμένος είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής και με ψήφους βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με έναν διαπλεκόμενο που προφανώς το ξέρατε, τον κάνατε αντιπρόεδρο της Βουλής. Υπήρχαν υπόνοιες. Ήδη, αν θυμάστε καλά, από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που είχε γίνει πριν από 1,5 περίπου χρόνο και είχε ολοκληρώσει τις εργασίες της ο κύριος Καμένος σε μια σειρά από συνεντεύξεις του την κατακεράβουν. Σε μπάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτά τα εσωτερικά. Άρα υπήρχαν υπόνοιες ότι... Υπήρχαν υπόνοιες ότι ο κύριος Καμένος λειτουργεί σε υπηρεσία για να δημιουργήσει πρόβλημα στην ελληνική κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε. Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ή κάπου. Δεν ξέρω εκ μέρους ποιοι,
επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεν ξέρω εκ μέρους ποιου λειτουργούσε και κατ' εντολή ποιου λειτουργούσε ο κ. Καμένος. Αυτό μπορείτε να τον ρωτήσετε τον ίδιο. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι μιλώντας ότι... στο Sky, ο κ. Δημήτρης Καμένος είπε ότι στην κοινοβουλευτική τους ομάδα, ούτε λίγο ούτε πολύ, στις συνεδρίες, ο κ. Παπαχριστόπουλος, να το πω αυτό, είπε ότι ελάτε παιδιά να ψηφίσουμε την συμφωνία για το μακεδονικό, διότι θα πάρουμε ανταλλάγματα για το χρέος, συντάξεις. Και ότι αυτό λέει έγινε και εισήγηση και από τον κύριο Πάνο Καμένο. Γνωρίζετε εσείς κάτι γι' αυτό? Όχι, δεν μπορώ να σχολιάσω. Ο κυβερνητικός σας εταίρος στην κοινοβουλευτική του ομάδα και είπε: παιδιά, λέτε να κάνουμε αυτό, το αλυσβερίσει. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω σε καμία περίπτωση εσωτερικές διαδικασίες του ΑΝΕΛ, τον ΑΝΕΛ ή οποιοδήποτε άλλο κόμματος. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το διεθνές σκηνικό και η αξιοπιστία και η έγκλη της χώρας μας αυξάνεται κατά πολύ εξαιτίας αυτής της συμφωνίας. Αυτό είναι ένα πολιτικό συμπέρασμα το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να βγει αν κοιτάξει κανείς το διεθνή τύπο. Άρα μπορεί εμέσως να πάρουμε ωστόσο, ζήτημα ανταλλαγμάτων, ζήτημα δούνε και λαβήν, τέτοιου τύπου συναλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, θα έπρεπε να το ξέρουν όλοι αυτό, δεν υπάρχουν. Ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετικό να διαπραγματεύεσαι με μια χώρα την οποία θεωρείς ότι αποτελεί λύση και όχι αιτία προβλήματος, και εντελώς διαφορετικό να διαπραγματεύεσαι με μια χώρα. Κύριε Τζανακόπουλε, πάντως, συγγνώμη. Το ένα θέμα είναι αν θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση, διότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχει ένα πολιτικό σχεδιασμό με αφορμή και την έξοδο από τα μνημόνια, και αν πιστεύετε ότι ο κύριος Καμένος θα καταφέρει να κρατήσει το κόμμα το ενωμένο κάτω από την πίεση των ψηφοφόρων του. Και επειδή σε λίγες μέρες έχουμε την κρίσιμη απόφαση τελικά για το χρέος, και βλέπουμε και στην Γερμανία την κυρία Μέρκελ ουσιαστικά να πιέζεται από τους εταίρους της, αν περιμένετε μια θετική, αυτό που θα λέγαμε εμείς, μια καλή σφραγίδα για το χρέος που θα μας δώσει τον αέρα να βγούμε στις αγορές, ναι, θα μας δώσει τον αέρα να πούμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα, ή αν θα είναι κουτσουρεμένη τελικά? Με ρωτάτε αν θα αντέξει η κυβέρνηση από το 2016 και μετά, κάθε 2, 3, 4 μήνες τίθεται θέμα από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή από τη μεριά εκδοτικών συγκροτημάτων, πτώσης κυβέρνησης. Όλα αυτά έχουν διαψευστεί και θα συνεχίσουν να διαψεύδονται. Εμείς δεν πρόκειται να κουραστούμε να αποδεικνύουμε ότι είμαστε μακράς πνοής. Θα ολοκληρώσουμε την τετραετία και θα την ολοκληρώσουμε με επιτυχία, έχοντας βγάλει τη χώρα από την Μνημονιακή Επιτροπή μετά από 8 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα το χρέος που με ρωτήσατε, όπως ξέρετε, η συζήτηση σε τεχνικό και σε πολιτικό επίπεδο συνεχίζεται. Μπορώ να σας πω ότι πηγαίνει πολύ καλά. Εκτιμώ ότι με βάση το κριτήριο που έχει τεθεί στις συζητήσεις, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Ποιο είναι το κριτήριο? Να υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση για το χρέος η οποία να μπορεί να είναι πιστική στις διεθνείς αγορές. Το που λέτε για το 2022 και μετά? Όχι, όχι. Λέω ότι η ρύθμιση που θα πάρουμε για το χρέος θα πρέπει να είναι πιστική στις αγορές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι αγορές θα πρέπει να θεωρήσουν το ελληνικό χρέος βιώσιμο, να θεωρήσουν το ελληνικό χρέος εξυπηρετήσιμο, και αυτό άμεσα θα αποκλιμακώσει έτσι περαιτέρω τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ανακτήσουμε την πρόσβασή μας αυτοδύναμα πια σε αγορές χρήματος. Είμαστε αισιόδοξοι. Τι σημαίνει να είναι πιστική η ρύθμιση για τις αγορές? Αυτό ακριβώς συζητάμε. Ποια θα είναι η επιμήκυνση των ημερομηνιών λήξης των ελληνικών ομολόγων? Τι άλλα μέτρα? Κοιτάξτε, τώρα είναι προφανές ότι δεν πρόκειται εγώ να κάνω τεχνικό σχόλιο. Δεν μπορείτε να κατηγορήσετε κάποιον που το προσπάθησε. Είναι προφανές ότι δεν θα σας δώσω συγκεκριμένο νούμερο. Αυτό που πρέπει να σας πω όμως είναι ότι με βάση τους μαθηματικούς υπολογισμούς χρειάζεται μια επιμήκυνση για να μπορέσουμε να αποκλιμακώσουμε τέλος πάντων τα... Μισό λεπτό, θέλω μια τελευταία ερώτηση, να επιστρέψω λίγο στα δικά μας πολιτικά εσωτερικά. Γιατί πολλοί λένε τέλος πάντων ότι θα έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με την υπόθεση του Μακεδονικού. Και αναρωτιέμαι αν όλο αυτό μπορεί να είναι και μια πρόβα για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Πιθανότατα σήμερα να έχουμε ένα διαζύγιο μέσα στο Κινάλ. Θα δούμε αν έχουμε κάποιες εξελίξεις. Αναρωτιέμαι αν εκεί ανοίγει ένας νέος δρόμος, λοιπόν. Μια συνεργασία με τον κύριο Θεοδωράκη. Δεν ξέρω. Ήρθατε πιο κοντά με τον κύριο Παπανδρέου στην υπόθεση αυτή, με την Δημάρ.
Δεν θα γίνω πολιτικός τιμωρήχος τώρα του κινήματος αλλαγής, προς Θεού. Είναι δικά του ζητήματα, πρέπει να τα συζητήσουν με βάση τις δικές τους διαδικασίες. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι ο κύριος Θεοδωράκης, με πολύ μεγάλη πολιτική υπευθυνότητα και με πολύ μεγάλη πολιτική γενναιότητα, παρά τις γνωστές διαφορές που έχει με την κυβέρνηση, λειτουργήσε και τοποθετήθηκε από θέση αρχής στο συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς να υπολογίσει το πολιτικό κόστος, χωρίς να υπολογίσει τίποτα άλλο παρά μόνο την συνέπειά του απέναντι στις απόψεις. Εμείς δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολιτικό κόστος, νομίζω ότι θα έχουμε πολιτικό κέρδος, διότι δίνουμε λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε την ελληνική διπλωματία και το ελληνικό κράτος για περισσότερα από 26 χρόνια. Ξέρετε, εμείς... Σας έδινε χθες ένα μονοψήφιο νούμερο στην πρόθεση ψήφου στην Μακεδονία. Στην Μακεδονία έχει τράξει συγκεκριμένα. Έχουμε δει 6 χρόνια τώρα δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν καταβαραθρώσει το ΣΥΡΙΖΑ και τελικά έχουμε κερδίσει 4 συνεχόμενες εκλογικές μάχες. Θα κερδίσουμε και την Πέμπτη. Να σας πω μόνο το εξής, ότι πολλοί θεωρούν, το είπε και ο κ. Σκοτζιάς, αν δεν κάνω λάθος, στην ομιλία του, ότι μια επιτυχημένη κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική είναι αυτή που αφήνει εκκρεμότητες, που αφήνει όλα τα προβλήματα να μετατίθενται, να τα πηγαίνει στο μέλλον, τα πετάει. Για ποιο λόγο? Διότι έτσι εμφανίζει, υποτίθεται, μια στάση αδιαλαξίας και έντονης υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων. Εμείς δεν έχουμε αυτή την αντίληψη για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε κρεμότητες. Εμείς αντίθετα θέλουμε να κλείσουμε κρεμότητες. Ακόμα και θέλουμε αν έχετε να κόστος. Κλείσουμε προβλήματα τα οποία μας κληροδότησε Μάλιστα. το παλιό πολιτικό καθεστώς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά.